Scene one, Apple, take two. Η σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά της ταβέρνας «Οι 7 Δερβίσιδες». 7 Δερβίσιδες. Τρως μέχρι να φέρεις βούρες. Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο 7 Arts και παρακολουθείτε την εκπομπή «Ξηρά τροφή, αλάτι και κρεμμύδια» με τον Γιώργο Στρούλη, Γιώργιο Κιολδάση και με τον Αρχιμίδη. Αν και έχει περάσει κάμποσος καιρός από την προβολή της ταινίας Joker στους ελληνικούς κινηματογράφους, τα απόνερα, το outcome, τα γεγονότα τα οποία προκάλεσε τροποτινά αυτή η ταινία δεν έχουν ακόμη κοπάσει. Δεν έχει κατακάτσει ο κουρνιαχτός που λέγαμε και στο χωριό μου. Μόλις εχθές να σκεφτείτε, η αστυνομία συνέλαβε μερικά άτομα τα οποία ήταν βαμμένα στα παρδαλά χρώματα του αλλοδαπού κλόουν. Πολύ γρήγορα όμως τα απελευθέρωσε, διότι επρόκειτο απλά για κορίτσια που συμμετείχαν στο επόμενο top model. Πάντως εδώ έχω να κάνω μία πρόταση στο ελληνικό κέντρο κινηματογράφου. Αν μπορεί για λίγο να ξεχάσει την αιμονή που έχει να χρηματοδοτεί ταινίες, των οποίων το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν αρέσουν σε κανέναν, θα πρέπει να στείλει μία επιστολή στον Χωακίν Φίνιξ, γιατί αυτό προφέρεται σαν Χου όχι σαν Τζέι, και να του προτείνει να γυρίσει το sequel του Joker στην Ελλάδα. Σίγουρα θα υπάρχει sequel. Και πιο συγκεκριμένα να το γυρίσει στην Πάτρα κατά τη διάρκεια του πατρινού καρναβαλιού. Το story θα έχει ως εξής. Ο Joker πηγαίνει να μπει μέσα σε ένα μαγαζί σε ένα μπαράκι, του ζητάνε 10 ευρώ είσοδο χωρίς ποτό, τα παίρνει στο κρανίο και καίει το βασιλιά καρνάβαλο πριν την ώρα του. Θα έχω έτοιμο και τίτλο μέχρι τώρα, ένας πρόχειρος τίτλος όμως είναι Joker Volume 2, Let the Carnival Ads Begin. Αν δεν το πιάσατε αυτό, είναι συνδυασμός του Carnival και του Carnage. Την έχω δει την ταινία, αλλά δεν πρόκειται να σας πω τι γίνεται, διότι spoilers και δεν θέλω. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει μελετώντας στα social media, τα οποία όπως ξέρετε τα παίζω στα δάχτυλα πλέον, βλέπω μία τάση να συνδεθεί αυτή η ταινία νοηματικά με μία, επιτρέψτε μου την έκφραση, κοινωνική επαναστατική ρητορική ή δημαγωγία. Δηλαδή έχουμε και ένα θετικό, έχουμε και ένα αρνητικό, ανάλογα από την πλευρά που είναι ο καθένας και πώς σχολιάζει. Εδώ, αγαπητά μου παιδιά, θα απογοητεύσω και εσάς και τους άλλους και αν είστε και εσείς και οι άλλοι θα απογοητευτείτε και γιατί. Δεν πιστεύω επουδενή ότι βλέποντας κάποιος μία ταινία θα πάρει μία μουτσούνα, θα κατέβει στα καλντερίμια και θα αρχίσει να σπέρνει το χάος. Είναι σαν να μου λέτε ότι είδε κάποιος τους 300 του Ζακ Σνάιντερ και την άλλη μέρα, εμπνευσμένος από τον Λεωνίδα και τους άλλους 299, γιατί ο ένας την έκανε να πει την ιστορία, άρχισε να πλακώνεται στα γυμναστήρια και έγινε με κοιλιακούς σαν να έχει καταπιεί γρίλια. This is Sparta! Μετά υπάρχει και πρακτικό θέμα μεταξύ μας. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι, τυχαίο παράδειγμα εντάξει, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, ένας νεαρός πάει να σπείρει το χάος που λέγαμε στα σεπόλια. Φτάνει λοιπόν και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει, παίρνει το κινητό και τραβάει μία selfie.
«I am Joker and I am here to seed chaos». Follow me, κάντε like, subscribe, χτυπήστε το κουδουνάκι. Γίνεται αυτό ρε παιδιά, δεν γίνεται. Μη σας πω και το άλλο. Από τη μία, κοιτάξτε με, behold, ο άγγελος της καταστροφής που θα αλλάξει τον κόσμο και τα σύμπαντα, και απ' την άλλη, πιο χαμηλά, πάρε με πιο χαμηλά να φαίνομαι ψηλός. Πιο πιθανό βλέπω, να πω την αλήθεια, το θέμα αυτό να φτάσει στη Βουλή, σε αντιπαράθεση. Σκεφτείτε σκηνικό. Λένε στον Πολάκη, Τζόκερ. Πετάγει το Πολάκης, παίρνει το κραγιόν της Περιστέρας, βάφεται, ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής και αρχίζει να κατηγορεί το Γεωργιάδη ότι δεν αφήνει τον κόσμο να πιάσει 5 συν 1 νούμερα. Το ακούει ο Άδωνης, σηκώνει το γάντι της πρόκλησης. Παίρνει μια μαύρη μάσκα ομορφιάς και τη φοράει, αυτό είναι χίνι για τον Batman αν δεν το καταλάβατε, και ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του κύματος των επενδύσεων που σαρώνουν τη χώρα, το καζίνο στο Ελληνικό θα έχει κάθε Σάββατο διπλό τζακπότ στο Τζόκερ. Και κάπου εκεί σηκώνεται ο Βελόπουλος και διαβάζει μια επιστολή από τον επιθεωρητή Γκόρντον, η οποία λέει ότι χρειάζεται την αρρωγή της ελληνικής λύσης για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λάθρομετανάστευσης στην Gotham City. No te preocupes, Speedy González se los trae. ¡Yepa, yepa, y arriba, arriba! Ándale, arriba, arriba, yepa! Και μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξετάσουμε όσον αφορά το θέμα Joker είναι βεβαίως η μόδα. Θα μου πείτε που κολλάει αυτό. Η μόδα κολλάει παντού. Σκεφτείτε. Ας υποθέσουμε ότι, να το ονομάσουμε όχι κίνημα ακριβώς γιατί είναι πολύ έτσι σύνθετη λέξη, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και επεκτείνεται. Πόσος καιρός νομίζετε ότι θα περάσει από τότε που ο πρώτος μεγάλος οίκος θα λανσάρει πιο σωστά μία σειρά προϊόντων Joker. Just burn it. Ή ακόμη θα βγάλει κάποιος μία σειρά μάσκες limited edition. Τζοκερίνο, 3.000 ευρώ. Το θέμα είναι ότι όπου υπησέρχεται η μόδα, αργά ή γρήγορα σβήνει η επανάσταση. Τι φωτίζεται όμως? Τα Instagram models. Τα Instagram Models είναι μία κατηγορία ή υποκατηγορία, αν θέλετε, η οποία διαφοροποιείται από τους influencers ως προς το εξής. Οι influencers, συνήθως τουλάχιστον, δείχνουν, προβάλλουν, διαφημίζουν, τολμώ να πω, πράγματα ή υπηρεσίες τρίτων. Τα Instagram Models δείχνουν, προβάλλουν, διαφημίζουν τον εαυτό τους. Δηλαδή τι κάνουν? Δείχνουν στιγμές του βίου τους. Να περπατάνε, να κάθονται, να ατενίζουν. Μερικά δε να δείχνουν σαν τον κολοκοτρώνη. Υπάρχει και μία άλλη μόδα τώρα τελευταία. Να φωτογραφίζουν το φαγητό τους. Αλλά αυτό έχει και μία επέκταση. Να φωτογραφίζουν άλλους που φωτογραφίζουν το φαγητό τους. Γιατί είμαστε και μέσα στα πράγματα, είμαστε trendy. Τις προάλλες είδα το εξής στον πεζόδρομο της Ακρόπολης. Ήταν ένα γκρουπ Κινέζοι, παρεμπιπτόντως όλοι οι ίδιοι. Μπορεί να μου λέτε ότι θέλετε, χαρακτηρίστε με όπως θέλετε, παιδιά, εγώ δεν τους ξεχωρίζω. Ό,τι και να μου λένε. Πιστεύω βέβαια και αυτοί δεν ξεχωρίζουν εμένα από τους υπόλοιπους σαν εμένα, άλλο θέμα αυτό. Ήταν λοιπόν οι Κινέζοι όλοι μαζί, ένα μικρό γκρουπ, καμιά 600 άτομα, και παίρνανε βίντεο μια χελώνα. Η οποία χελώνα δεν ξέρω γιατί, αλλά είχε θορυβηθεί και έτρεχε. Ναι, είδα χελώνα να τρέχει. Και την κυνηγούσαν από πίσω και τη βιντεοσκοπούσαν. Μέχρι εκεί καλά. Υπήρχε και ένα άλλο γκρουπ Κινέζων, το οποίο βιντεοσκοπούσε το πρώτο γκρουπ Κινέζων που βιντεοσκοπούσε τη χελώνα. Και εμείς γύρω-γύρω που κοιτάζαμε και κάναμε χάζι τέλος πάντων. Εδώ έχει και πλάκα εντωμεταξύ, γιατί στο γκρουπ είχαν μία αρχηγό, μία κοπέλα εντωμεταξύ, πανύψηλη, 2 μέτρα άνετα. Έρχεται λοιπόν η κοπελίτσα, γιατί ήταν και νεαρή σε ηλικία, και λέει: Γεια σας, λέει, θα μας πείτε πού είναι το μουσείο της Ακρόπολης? Και της λέω: Εγώ βεβαίως θα πάτε ολευθεία κάτω, θα το βρείτε σε 10 λεπτά. Μου λέει, ξέρετε, λέει, πολύ συμπαθητική, είμαστε από την Κίνα. Την κοιτάζω αυτή.
Κοιτάζω και τους άλλους, λέω, είστε όλοι από την Κίνα. Το έπιε στο υπονοούμενο, γέλασε, μου λέει να είμαστε όλοι από την Κίνα. Και συνέχισε το δρόμο της. Εδώ πρέπει να πω, για να μην χάσω και τον ιρμό των σκέψεών μου, ότι σχετικά με το Instagram modeling δεν είμαι αντίθετος. Απλά, το να λέει κάποιος, αυτή τουλάχιστον τη χρονική στιγμή, ότι το επάγγελμά μου είναι Instagram model, είναι σαν να λέει κάποιος άλλος ότι είμαι εκατομμυριούχος στη Μονόπολη. Δεν γίνεται. Παρ' όλα τα αυτά πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση θα βοηθήσει στο να διορθωθεί μια πολύ μεγάλη αδικία. Και ποια είναι αυτή η αδικία? Όπως ξέρετε καλά, υπάρχει και το φυσικό modeling. Το catwalk που λέμε. Εκεί που πάνε στην πασαρέλα, διάφοροι μόδιστροι παίρνουν ένα μπατζάκι, παίρνουν ένα σουρωτήρι για μακαρόνια, το φοράνε σε κάποιον ή σε κάποια και πάει πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω στην πασαρέλα. Και τα πουλάνε αυτά σε εξοργιστικές τιμές. Ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα κίνημα, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση στο τα κορίτσια μοντέλα ή οι γυναίκες μοντέλα να είναι αυτό που λέμε plus size, δηλαδή να έχουν κάπως περισσότερα κιλά σε σχέση με το ύψος τους, σε αντίθεση με τα τελευταία χρόνια που δεν έπρεπε να έχουν καθόλου κιλά, να είναι κινούμενοι σκελετοί, δεν υπάρχει ούτε μία κίνηση για τα λεγόμενα, αυτή είναι η δική μου έκφραση βασικά, minus height male models, δηλαδή για τους άντρες, για τα αγόρια μοντέλα που είναι κάτω από 1,80. Ακόμη και αυτοί που είναι όχι τόσο, αν θέλετε, σωματώδεις ή φτιαγμένοι οτιδήποτε, είναι τουλάχιστον 1,80. Στην Αμερική πρέπει να είναι και 5-11, 5-11 εντωμεταξύ, γιατί έχουμε μια μικρή διαφορά μεταξύ εκατοστών και ιντσών. Και εδώ πέρα θέλω να καταθέσω και εγώ, αλλά και ο Αρχιμίδης, ότι όλα τα μοντέλα άντρες κάτω του 1,80 έχουν την αμέριστη συμπαράστασή μας. Δύσκολη κυρία για επαναστάσεις και για ψωμί με γλουτένι. Θα μου πείτε που κολλάει αυτό, η επανάσταση όχι η γλουτένι. Αυτό που σας είπα πριν για τα μοντέλα είναι ένα είδος κοινωνικής επανάστασης. Απλώς πιστεύω ότι είναι δύσκολο να γίνει όπως και οποιαδήποτε επανάσταση. Οι εποχές όπου κάτι, ιδιαίτερα ένα πόνημα, ένα έργο με οποιαδήποτε μορφή μπορούσε να αλλάξει κάτι δραστικά και ριζικά στον κόσμο, φοβάμαι ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Σκεφτείτε ότι ακόμη και μνημειώδη έργα, τα οποία πραγματικά αλλάξανε κάπως τον κόσμο, εάν εκδιδόταν σήμερα, με την καλή έννοια πάντοτε, δεν θα είχαν την ίδια ανταπόκριση. Μπορεί καν να μην εκδιδόταν. Ας διαλέξουμε ένα, καθίστε να βρω ένα έτσι clickbait να δημιουργήσω και λίγο τζέρτζελο στα σχόλια συμπλήν, γιατί έχουμε και ανάγκη τα κλικ σας. Το κεφάλαιο. Κλασικό βιβλίο, όπως ξέρετε. Γράφτηκε τον προ-προηγούμενο αιώνα πλέον και βοήθησε στο να δημιουργηθεί εν πωλής η σημερινή κοινωνία. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ξεκινάει σήμερα ο Μάρξ και ο Έγγελς να γράψουν το κεφάλαιο. Έχουν κατηγορηθεί άνετα για σοβινισμό, ρατσισμό, αντισπισισμό και αντιβεγανισμό. Άμα το καλοσκεφτείτε, ούτε το όνομα δεν μπορούσαν να κατοχυρώσουν, δηλαδή να βρουν ένα domain name με το capital, δεν υπάρχει πουθενά. Τελείωσε. Τέρμα. Τέλος πάντων όμως, ας πούμε για χάρη της συζήτησης ότι αποφασίζει το Dynamic Duo να το κάνει. Το πιο λογικό από όλα θα ήταν να ξεκινήσουν με ένα blog. marxandengels.blogspot.de από το Deutschland. Και αρχίζουν τα προβλήματα. Πρόβλημα πρώτο. Θα τους μπερδεύανε όλοι με το Marx & Spencer. Ναι, γεια σας. Αυτή την υπεραξία που λέτε, μήπως την έχετε και σε Βεραμάν? Πρόβλημα δεύτερο. Τα σχόλια. Θα έβγαινε, ας πούμε, ο Μάρξ και θα έγραφε κάτι κλασικό από αυτά που έχει πει. Οι προλετάριοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα εκτός από τις αλυσίδες τους. Σχόλια από κάτω. Άσε ρε φιλαράκι, αυτό το είπε ο Κομφούκιος. Γιατί στο ίντερνετ, όπως ξέρετε, τα μισά τα έχει πει ο Κομφούκιος και τα άλλα μισά τα έχει πει ο Steve Jobs. Πρόβλημα τρίτο. Η χρηματοδότηση. Γιατί, όπως ξέρετε, ακόμη και η πλέον ανιδιοτελής πράξη έχει λειτουργικά έξοδα.
Και πώς ακριβώς προωθείς, προμοτάρεις, στηρίζεις αυτό σου το έργο? Δύσκολα. Να βάλεις διαφήμιση στο blog σου ή στη σελίδα σου. Τώρα ξέρω εγώ, από τη μία μεριά λέμε πάμε να κάνουμε κάτι και να απλώσουμε ένα μανδύα σε όλο τον κόσμο και από την άλλη πουλάω νανογυλαίκα. Δεν γίνεται. Crowdfunding. Να μια καλή ιδέα. Είναι αυτό το, ξέρετε, το κλασικό, θέλω 100.000 ευρώ και έχω 36 και μου λείπουν τα υπόλοιπα, βάλετε το χέρι στην τσέπη και βοηθήστε με. Αυτό θα έχει και μια μικρή βάση, εάν μπορούσαν να το συνδυάσουν με διαφόρους συνεπαναστάτες στην Ελλάδα. Γιατί όλο αυτό που σας λέω γίνεται στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε η κοιτίδα, όλοι οι υπόλοιποι οι απέκηδες περιμένουν και βλέπουν τι θα κάνουμε εμείς πρώτα. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είναι ότι οι επαναστάτες της ξεκινούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά καταλήγουν να αλλάξουν ακόμα. Άρα και στο crowdfunding δεν βλέπουμε μεγάλο φως. Αφήστε δε και το άλλο. Έχουμε μάθει και λίγο στο τζάμπα όλοι μας τώρα, μεταξύ μας είμαστε, μην κρυβόμαστε. Δηλαδή εδώ δεν πληρώνουμε 99 cents για να κατεβάσουμε ένα application και θα πληρώσουμε μέχρι να είναι οι μάζες έτοιμες για να κάνουν μιλάμε την εισβολή. Δεν παίζει. Αν το συνδέανε κάπως με το Fortnite ή με το Angry Birds, εκεί θα μπορούσε να γίνει μια δουλειά έτσι παράξενη. Τέλος πάντων όμως, αυτοί συνεχίζουν ακάθεκτοι. Και συνεχίζουν ακάθεκτοι γιατί έχουν ένα σκοπό. Μοιραία, αφού έχουν ξεπεράσει όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν, θέλουν να εκδοθούν και αρχίζουν να ψάχνουν εκδότες. Πριν τους εκδότες βεβαίως, χρειάζονται μια βάση, κάποιους ανθρώπους να τους έχουν πίσω τους, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν ηθικά, και μάλιστα έτσι πολύ έντονα, να πάνε μετά στους εκδότες και να πούνε ορίστε έχουμε ρεύμα. Εγώ αυτοί που σκέφτομαι ότι θα ήταν μαζί τους πολύ είναι ο Μπόνο και ο Αγάπη Μόνο. Βεβαίως φαντάζομαι ότι και διάφοροι από όλους όσοι γράφουν στα social media, ιδιαίτερα αυτοί που γράφουν έτσι πολύ δυναμικά, με πολύ ζέση, με πολύ φλόγα, εναντίον αυτών που βυσοδομούν στο προσκήνιο και το παρασκήνιο, εναντίον της νέας τάξης πραγμάτων, τον Ιλουμινάτη και όλα αυτά, θα ήταν επίσης μαζί τους. Χωρίς βέβαια να βάλουν το χέρι στην τσέπη, αλλά αυτό δεν μας πειράζει, είναι μια άλλη υπόθεση. Θα ξεκινούσαν λοιπόν όλοι αυτοί και θα λέγανε «Κοιτάξτε τι ρεύμα έχουμε πίσω μας». Όλοι αυτοί, εκατομμύρια σχόλια. Και θα τους έλεγε ένας εκδότης, πιστεύω, όπου θα ήταν πιο διαβασμένος στην ιστορία του Λεονταρή. Ο Λεονταρής είναι ένα διήγημα του Σπύρου Μελά, ο οποίος Σπύρος Μελάς ήταν ένας πολύ μεγάλος πραγματικά συγγραφέας, αλλά σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες δεν έσταζε και τόσο μέλη για τους συναδέλφους του. Δηλαδή με λίγα λόγια μας εγούσταρε, είχε στην τύχη του κατσιφάρα. Όλα καλά. Άμα δεν σε γούσταρε, σε έτρωγε το μαύρο χώμα. Αυτό είναι λίγο κουτσομπόλιο βέβαια, δεν το έχω διασταυρώσει, μην πάρω και όρκο. Έχει γράψει όμως αυτό το πολύ ωραίο διήγημα, το οποίο τι λέει, θα σας το δώσω σε ελεύθερη απόδοση και εν συντομία. Είμαστε λοιπόν στους Βαλκανικούς πολέμους και παρουσιάζονται οι εθελοντές, το ότι υπήρχαν εθελοντές. Μην κοιτάτε τώρα που, άμα γίνει καμιά στραβή η μισή, θα φύγουμε να πάμε στην πρεσβεία της Ισπανίας να πηδήξουμε τον τοίχο μέσα, να πολεμήσουν. Είναι λοιπόν οι τέντα εκεί πέρα και κάνουν το casting. Όχι, δεν λέγεται casting στο στρατό, δίνουν αρμοδιότητες. Όλοι έχουν πάει και έχουν οπλιστεί. Έχουν ένα τυφέγγιο της εποχής και έχουν και μια ξεφολόγχη. Και μπαίνει μέσα ένας τύπος λοιπόν, ντυμένος σαν το Ράμπο, από πάνω ως κάτω. Δεύτερο τυφέγγιο δικό του, δύο πιστόλια, δύο ξεφολόγχες, μαχαίρια χειροβομβίδες. Είναι και ψηλός εντωμεταξύ και μια μουστάκα, τον βλέπουν όλοι, όπα εδώ είμαστε λέμε. Τι θα γίνει? Ήρθε ο Ρόμποκοπ, με συγχωρείτε, ξαφνικά θα νικήσουμε τον πόλεμο. Τον κοιτάζει λοιπόν ο παλιός, ο αξιωματικός που έχει πολύ καιρό και κόβει ας πούμε φάτσες και λέει «Εσύ λέει θα γίνεις μάγειρας». Οι άλλοι παγώνουνε. Λένε «Δεν υπάρχει περίπτωση, τώρα θα τραβήξει τα γουμπούρια, θα τον σφάξει στο γόνατο, σαν τραγί». Ο άλλος εντωμεταξύ χαμογελάει, λες και του είπε να πάει να πολεμήσει μόνος του εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τον κάνουνε μάγειρα. Και έχει μια εξαιρετική σκηνή, η οποία συμπυκνώνει όλο αυτό, όλον τον τρόπο σκέψης αυτών των ανθρώπων, των πολύ keyboard warriors, των πολεμιστών του πληκτρολογίου. Είναι αυτός κάπου εκεί στα μετόπισθεν και φτιάχνει καφέ. Να, ο καφές εδώ, ας πούμε, τον ανακατεύει. Έχω και μπρίκι κιόλας. Έχω πυρούνι, δεν πειράζει, ανακατεύει τον καφέ. Να μην ακούγεται κιόλας, ανακατεύει. Από μακριά ακούγονται οι κανονιοβολισμοί. Γιατί υπάρχει μια μάχη, όπως καταλαβαίνετε, ανακατεύει, ακούει.
αφήνει κάτω, βγάζει το μαχαίρι και να μην είμαι εκεί πάνω, να του κόψω τις μύτες και τα αυτιά. Αφήνει το μαχαίρι και συνεχίζει να ανακατεύει τον καφέ. Αυτό θα ήταν η πρώτη κρυάδα λοιπόν που θα τρώγανε από εκδότη. Μετά θα τρώγανε κι άλλες. Και ποια θα ήταν η μεγαλύτερη από όλες? Όταν κάποιος θα τους έλεγε ότι πρέπει να γράψουν κάτι πιασάρικο. Αυτό μου θυμίζει βέβαια λίγο το επεισόδιο εκείνο του Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου ο Βυζαντινολόγος πείθεται να γράψει ένα πιασάρικο μυθιστόρημα, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται για το επιστημονικό του έργο. Φαντάζομαι λοιπόν ότι το αντίστοιχο πιασάρικο κεφάλαιο θα πήγαινε κάπως έτσι. Η νύχτα έριχνε το μαύρο πέπλο της πάνω από τη συντονιστική επιτροπή αγώνα. Η Άριελ με το ένα μάτι κοιτάζει τον Όντα που εξηγεί γιατί νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη και με το άλλο το Wi-Fi που τρεμοπαίζει νοχετικά. Αυτό θα γίνει και ωραία ταινία από τον Tim Burton και θα παίζει τον Όντα ο Johnny Depp. Εναλλακτικά βεβαίως θα μπορούσε να γίνει και πολύ ωραία ταινία από τον Ταραντίνο. Φυσικά δεν θα μπορέσω να εκφραστώ όπως ο Κουεντίν ο φίλος μου, μιλάμε σε μικρά ονόματα και με αυτόν, διότι καταλαβαίνετε ότι είμαστε ακόμη σε prime time ζώνη. Όπου λοιπόν χρησιμοποιεί κάποιες έτσι διάζουσες λέξεις, εγώ θα βάζω beep. Είναι λοιπόν το σκηνικό στο κεφάλαιο. Τα καπιταλιστικά γουρούνια που beep, το beep του εργάτη για το beep του beep του. Από κάτω παράγραφος. Εξηγεί τα μπιπ τι είναι το καθένα. Μπιπ, στο μπιπ ίσον με μπιπ. Στη συνέχεια αλλάζουμε σελίδα. Όταν ξεσηκωθεί ο κόσμος, τότε δεν θα υπάρχει κανένας μπιπ που να μην μπιπ το μπιπ που το μπιπ του. Και θα πάει κάπως έτσι συνέχεια. Και η τελευταία σελίδα θα είναι μπιπ, 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 μπιπ. Με αυτά και με αυτά θα μπορούσαν βέβαια να το εκδώσουν, αλλιώς δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση όπως καταλαβαίνετε. Παρ' όλα τα αυτά, φαντάζομαι ότι θα αναρωτιέστε. Μα καλά, ποιος εκδίδει σήμερα βιβλία? Κι όμως, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες, σκεφτείτε το απλά. Μέχρι τη στιγμή που κάποιος συνειδητά θα σηκώσει το τάμπλετ να κοπανίσει μια κατσαρίδα, το βιβλίο δεν πρόκειται να χαθεί. Το επιμύθιο λοιπόν από όλο αυτό που σας είπα ποιο είναι? Ότι από αυτόν τον κόσμο λείπουν οι ήρωες σαν τον Ντουμπρόφσκι. Να ψάξετε ποιος είναι ο Ντουμπρόφσκι. Και περισσεύουν οι ατάλλαντες σαν την Τζένιφερ Λόρενς. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο χρόνος που είχαμε για σήμερα. Εσείς μην ξεχνάτε πως ό,τι θέλετε, παρατηρήσεις, σχόλια, αιτήματα, εκφράσεις θαυμασμού, όπου να είναι μελομακάρονα γιατί πλησιάζει και το Χριστούγεννο, μπορείτε να μας ψάξετε πρώτα απ' όλα στα social media, σαν 7Arts, ή να μπείτε στο YouTube και να γράψετε από κάτω σχόλια, ό,τι θέλετε ελεύθερα. Να θυμάστε μόνο ότι το φαίνεται, γράφεται το τε με αλφαγιώτα. Να μας βρείτε στο Instagram. Εκεί άμα θέλετε θα σας κάνω και λίγο το Instagram model. Θα δείξω κάτι. Να μας βρείτε βέβαια στο Facebook. Να μας βρείτε στην ιστοσελίδα, όπου βάλετε τέλος πάντων 7Arts, 7 Arts. Θα μας βρείτε. Να θυμάστε δε ότι το 7 είναι μαγικός αριθμός από την αρχαιότητα. 7 επιθύβας. Και οι 7 ήταν υπέροχοι. Οι 7 σαμουράι. Τα 7 κακά της μοίρας μας. Και επίσης μην ξεχνάτε ποτέ ότι δεν μπορείτε να απαιτείτε να αρέσετε σε όλους από τη στιγμή που δεν σας αρέσουν όλοι. Από μένα και τον Αρχιμίδη, γεια σας. Και έπεσε και ο Αρχιμίδης. Οκ. Okay.